Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας απονεμήθηκε το βραβείο ηθικής τάξεως του Δήμου Ηρακλείου για τις πολλές και μεγάλες υπηρεσίες που έχει προσφέρει στον τόπο αλλά και για τις διακρίσεις που έχει διεθνώς κατακτήσει στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας. Πιστεύουμε πως είναι μια δίκαιη και αυτή τη φορά απονομή που αναφέρεται σε ένα ίδρυμα που κάνει με τον καλύτερο τρόπο τη δουλειά του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ανέφερε πως πρόκειται για μια δικαίωση των προσπαθειών των μελών του ΙΤΕ. Αυτό σημαίνει πολλά για μας, γιατί είναι αναγνώριση των προσπαθειών που όλοι οι άνθρωποι του ΙΤΕ καταβάλουν διαχρονικά για να φτάσουμε να έχουμε αυτό ακριβώς που είπατε, να έχουμε δηλαδή ένα επίπεδο αριστείας και να είναι το Ίδρυμα διεθνώς ανταγωνιστικό, όχι μόνο στα πλαίσια τα εθνικά, αλλά και στα πλαίσια της Ευρώπης και όλου του κόσμου. Το βραβείο ηθικής τάξεως του Δήμου Ηρακλείου δόθηκε για πρώτη φορά το 2003 και μέχρι σήμερα έχουν βραβευτεί ο Στυλιανός Αλεξίου, ο Φώτης Καφάτος, τα φιλανθρωπικά ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού, ο Θεοχάρης Θετοράκης και ο Γρηγόρης Σιφάκης. Η ομόθυμη αποδοχή των βραβευτέντων αποδεικνύει και την επιτυχία του θεσμού, τον οποίο εξακολουθούμε να τηρούμε και μέχρι σήμερα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της χώρας, με τα επιτεύγματά του να το κατατάσσουν και στα πλέον αναγνωρισμένα του κόσμου. Όταν ξεκινούσε τη λειτουργία του το 1983, κανένας δεν πίστευε πως θα κατάφερε να βάλει την υπογραφή του σε ορισμένες από τις πιο σημαντικές στιγμές της επιστήμης σε παγκόσμια κλίμακα, να αποτελεί κοιτίδα δημιουργικότητας και καινοτομίας, χωρίς παράλληλα να χάνει την ουσιαστική επαφή του με την κοινωνία, αποτελώντας φάρο ελπίδας αλλά και κίνητρο επιστροφής στην πατρίδα για κάθε ένα από τα λαμπρά μυαλά της χώρας που ξενιτεύτηκαν αναζητώντας την επιστήμη τους σε άλλες χώρες.